Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, σχεδόν έχει περάσει ένας χρόνος από τη μεγάλη κινητοποίηση που κάναμε φορείς της Δυτικής Αττικής αλλά και του Γραμματικού και της Ανατολικής Αττικής στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και τότε ο αχυράνθρωπος αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος λεγόμενος είχε υποσχεθεί, μεταφέροντας την εντολή του κυρίου Περιφερειάρχη που παρευρίσκεται σε κάποιον όροφο εδώ, ότι θα γίνει σε λίγες μέρες μοναδικό θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ένας ολόκληρος χρόνος έχει περάσει. Εμείς εδώ ήμασταν και το καλοκαίρι με συνεχείς παρεμβάσεις όπου ακριβώς χρειάζεται να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Το έγκλημα συνεχίζεται. Συνεχίζεται σε μια εποχή που λένε δήθεν ότι προστατεύουμε την υγεία μας από το κορονοϊό και καθημερινά μας δίνουν συμβουλές. Καθημερινά ο λαός της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, σκοτώνεται με τον καρκίνο που επικρατεί στην περιοχή. Δεν το λέμε για να φοβήσουμε, οι δικές τους μελέτες, τα δικά τους αποτελέσματα, οι δικές τους έρευνες είναι αυτά που τα λένε. Σήμερα δεν ψηφίζουνε όμορφες λέξεις περιβαλλοντολογική μελέτη, ψηφίζουνε τη διαιώνιση της χωματερής, όλα στα λιώσια στη φυλή. Αυτό είναι. Το πρόβλημά τους είναι ποιος εργολάβος θα επικρατήσει, ποια συμφέροντα θα εξυπηρετηθούν. Μας θα μας βαφτίσουνε ότι η καύση δεν είναι πλέον χωματερή, άρα δεν υπάρχει χωματερή στη Δυτική Αττική. Αυτοί είναι οι σχεδιασμοί τους, αυτούς αντιπαλεύουμε, και πραγματικά όποιοι σήμερα με την ψήφο τους ψηφίσουν αυτό το σχεδιασμό θα είναι υπόλογοι όχι μόνο στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που τόσα τους υπόσχονται τόσα χρόνια, αλλά σε όλο το λαό της Αττικής. Είχαν υποσχεθεί ότι θα φύγει. Αυτό που κάνουν τώρα, αυτοί που λέγανε ότι έχουμε αποκαταστήσει τη χωματερή, πάνε και ξεθάβουνε τα κύτταρα που δήθεν είχαν αποκαταστήσει με εντολές σχεδιασμούς των εργολάβων για να βάλουν ακόμα καινούργια απορρίμματα για να προλάβουν, να προκάνουν, να κάνουν και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Φανταστείτε, λέγανε το 2019, τον Αύγουστο, τον περιβόητο Αύγουστο Δούρου, αλλά το ίδιο είναι και τώρα Πατούλη, λέγανε ακριβώς τα ίδια. Θα φύγει η χωματερή και ακόμα τα έργα που δήθεν θα φτιάχνανε δεν έχουν ξεκινήσει. Είναι τέτοια τα συμφέροντα που και οι ίδιοι δεν μπορούν να τα βρούνε, και μία λένε έτσι, μία λένε αλλιώς. Είχαν πει, και τώρα δηλαδή, εκτός από την εξκαφή των πρώην κυττάρων της χωματερής, δημιουργούν αυτό που λέμε το σινικό τείχος, 1,5 χιλιόμετρο. Φανταστείτε, 1,5 χιλιόμετρο από εδώ μέχρι την Ομόνια, ύψος 20 μέτρων, για να μπορέσουν εκεί μέσα, από τη μία τα υφιστάμενα σκουπίδια, από την άλλη αυτό το βουνό που θα κάνουν, να εγκυβωτήσουν εκατομμύρια τόνους ακόμα σκουπιδιών. Όλα στα λιώσια στη φυλή. Αυτό είναι και αυτό έχουν επιλέξει. Αυτή την πολιτική τους την αντιπαλεύουμε. Δεν είναι εύκολη, ξέρουμε με ποιους έχουμε να τα βάλουμε. Σωματεία, φορείς, κάτοικοι όμως, με τις δυνάμεις που έχουμε, δεν θα καθίσουμε, δεν θα τα αφήσουμε όλα αυτά να περάσουν. Όπως είναι η σημερινή μας κινητοποίηση, έτσι θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μας επιτρέψουν και οι συνθήκες, ώστε πιο μαζικά, πιο μαχητικά, πιο αποφασιστικά να δώσουμε εμείς τη λύση που θέλουμε, τη λύση που είναι προς όφελος του λαού και των λαϊκών συμφερόντων. Συνεχίζουμε και περιμένουμε και από άλλες δυνάμεις και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πραγματικά να τολμήσουν μετά να έρχονται στην περιοχή μας, στην περιοχή των Λιωσίων και της Φυλής και της Δυτικής Αττικής, και να λένε το τι ψηφίσανε σήμερα, το όπως και τις άλλες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ.